φίλες και φίλοι, παίρνω το λόγο στο τέλος της συνδιάσκεψής μας, στο τέλος αυτής της διαδικασίας, για να υποδεχθώ εκ μέρους όλων μας τον Μάρτιν Σούλτς. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Ρώμη, το εκλογικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, εξέλεξε σχεδόν ομόφωνα, με μια εντυπωσιακή πρωτοφανή πλειοψηφία, κοινό υποψήφιό μας για τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Μάρτιν Σούλτς. Ο Μάρτιν είναι τώρα το πρόσωπο, το ζωντανό και συγκεκριμένο πρόσωπο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, που δίνει με τη στήριξη όλων μας τον αγώνα για μια άλλη Ευρώπη. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο ιστορικό βάρος που επομίζεται το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Να παρουσιάσει στους Ευρωπαίους πολίτες αυτήν την άλλη αφήγηση για την Ευρώπη, για την οποία όλοι διαρκώς μιλάμε. Τώρα πια γινόμαστε συγκεκριμένοι. Μέσα από το μανιφέστο που ενέκρινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το συνέδριό μας στη Ρώμη. Δεν αρκεί όμως το μανιφέστο ως ένα κείμενο. Χρειάζεται ανθρώπους που να το διερμηνεύουν αυτό, να μπορούν να το πούν με απλά λόγια, απευθυνόμενοι στους Ευρωπαίους πολίτες σε όλες τις χώρες μέλη, απευθυνόμενοι σε 28 κοινωνίες πολιτών, απευθυνόμενοι στους νέους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη. Γιατί οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που υφίστανται τις επιπτώσεις της κρίσης, αυτοί είναι δύσπιστοι, αυτοί θέλουν να δουν ότι μπορεί η Ευρώπη να ξαναγίνει η Ευρώπη των αξιών, των οραμάτων μας, των ευαισθησιών μας. Η Ευρώπη που πιστεύει στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα, την πολυφωνία, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, αλλά βεβαίως τη συνοχή, την αλληλεγγύη. Η Ευρώπη που ήταν πάντα ένα πεδίο ανταγωνισμών και πολέμων και που δεν πρέπει να ξαναγίνει ένα γήπεδο ψυχρού πολέμου. Και χαίρομαι πραγματικά, γιατί με τον Μάρτιν Σούλτς μας συνδέει μια προσωπική φιλία. Και έτσι μπορώ να μαρτυρήσω πως δεν έχει μόνο τις θεσμικές ιδιότητες και την μακρά πολιτική εμπειρία που απαιτείται για τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά έχει το ηθικό και συναισθηματικό βάθος και βάρος που απαιτείται για τα καθήκοντα αυτά μέσα στις νέες συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη που θέλει να ξεπεράσει την κρίση και να ακολουθήσει ξανά μια ιστορική προοπτική. Ο Μάρτιν, ως εν ενεργεία πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκφράζει στον υψηλότερο δυνατό βαθμό τις ευαισθησίες αλλά και το κεκτημένο της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Ξέρει τι σημαίνει η ανάγκη για υπεράσπιση της πολιτικής και της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Για μια Ευρώπη που λειτουργεί θεσμικά, με διαφάνεια, με σεβασμό στους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, με σεβασμό στις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού αλλά και των 28 Εθνικών Κοινοβουλίων. Ο Μάρτιν, ως ένας άνθρωπος που έχει ζήσει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα τόσα χρόνια, ως επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, γνωρίζει ποια είναι τα μεγάλα θέματα που απασχολούν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, αλλά και τις κυβερνήσεις. Ξέρει πόσο σκληρή είναι η σύγκρουση ανάμεσα στην κοινοτική μέθοδο λήψης των αποφάσεων και την διακυβερνητική πραγματικότητα, γιατί οι συσχετισμοί είναι κυρίως εθνικοί. Οι κυβερνήσεις υπό την πίεση εθνικών πολιτικών αναγκών είναι αυτές οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο. Χρειάζεται συνεπώς μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να μπορεί να λειτουργεί ως θεματοφύλακας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ένας πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ως πολιτική προσωπικότητα να μπορεί να παίξει αυτόν το ρόλο μέσα στο θεσμικό οικοδόμημα της Ευρώπης. Ο Μάρτιν γνωρίζει όμως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο
τις πραγματικές αγωνίες, τα προβλήματα, τις προτεραιότητες των πραγματικών ανθρώπων, των ανθρώπων της καθημερινότητας, γιατί ποτέ δεν ξέχασε την πόλη από την οποία ξεκίνησε, στην οποία ήταν δήμαρχος, ποτέ δεν ξέχασε τι σημαίνει να είσαι ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας και να αγωνίζεσαι για την επιβίωση. Έχει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι τώρα δίνεται μια μάχη ιδεών, αξιών, μια μάχη πολιτικών προσανατολισμών στην Ευρώπη. Μας λένε, είστε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία στην ίδια κυβέρνηση. Ναι, και το S5 είναι μαζί με την κυρία Μέρκελ στην ίδια κυβέρνηση στη Γερμανία. Και το ίδιο συμβαίνει στην Ιταλία, το ίδιο συμβαίνει στην Ολλανδία, το ίδιο συμβαίνει στην Αυστρία. Τώρα όμως βλέπετε ότι κατεβαίνουμε με διαφορετικά μέτωπα, διαφορετικά κόμματα, διαφορετικά ψηφοδέλτια, διαφορετικούς υποψήφιους για τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα φέρονται οι ιδεολογικές και αξιακές διαφορές. Τώρα δίνουμε μια μεγάλη μάχη για τους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς. Και αυτοί οι συσχετισμοί είναι συσχετισμοί ανάμεσα στην προοδευτική και τη συντηρητική αντίληψη. Ανάμεσα στην αντίληψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και την αντίληψη του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να πούμε επίσης ότι ο Μάρτιν είναι, ναι, Γερμανός πολίτης και πολιτικός, αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι πάνω απ' όλα Ευρωπαίος πολίτης και πολιτικός. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να του πούμε πως εδώ στην Ελλάδα τον αγαπούμε, τον στηρίζουμε, τον θεωρούμε άνθρωπό μας, επειδή είναι ο Ευρωπαίος Μάρτιν Σούλτς και επειδή ως Γερμανός αναγνωρίζει και σέβεται τις θυσίες και τα επιτεύγματα του ελληνικού λαού. Μάρτιν, επί πολλά χρόνια το ΠΑΣΟΚ ήταν είτε το μεγαλύτερο σε ποσοστό ψήφων κόμμα μέλος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, είτε ένα από τα μεγαλύτερα σε ποσοστό ψήφων κόμματα. Τώρα έχει πληρώσει τις συνέπειες της κρίσης, της υπευθυνότητας, του λόγου της αλήθειας, των δύσκολων αποφάσεων. Και χθες και σήμερα, στην διάσκεψη αυτή, συγκεντρωθήκαμε ισότιμα, όχι μόνον εμείς του ΠΑΣΟΚ, αλλά φίλοι και συναγωνιστές από άλλα κόμματα, άλλες κινήσεις, συγκεντρωθήκαμε πρόσωπα που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της Προοδευτικής Δημοκρατικής Παράταξης και συγκροτήσαμε την ΕΛΙΑ, τη Δημοκρατική Παράταξη. Εσύ έχεις μεσογειακό ταπεραμέντο, παρότι Γερμανός, και μπορείς να καταλάβεις πολύ καλά τι συμβολίζει η ΕΛΙΑ. Η ΕΛΙΑ συμβολίζει και τον Ευρωπαϊκό Πολιτικό Νότο, στον οποίο πιστεύω βαθιά ότι ανήκεις, γιατί είναι μια ιδεολογική έννοια ο Ευρωπαϊκός Πολιτικός Νότος. Εμείς λοιπόν όλοι έχουμε αναφορά στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο και εκπροσωπούμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα αγωνιζόμαστε για την νίκη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, για τη δική σου νίκη. Θέλουμε να είσαι ο επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βεβαίως, θα θέλαμε να είναι και άλλοι μας φίλοι εδώ. Θα θέλαμε αν εδώ και η Δημάρ, θα θέλαμε να είναι εδώ άνθρωποι που ανήκουν ιστορικά στο χώρο της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης, της κεντροαριστεράς, της αντιδημοκρατίας. Πιστεύω ότι μέχρι τις εκλογές θα πείσουμε κι άλλους και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, αλλά και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών θα είναι τέτοιο, ώστε θα δημιουργήσει μια δυναμική. Ξέρω ότι στο πρόγραμμά σου περιλαμβάνεται στη συνέχεια μια συνάντηση με τον φίλο μας τον Φώτη τον Κουβέλη. Και είμαι βέβαιος ότι θα έχεις και σήμερα μια ακόμη ευκαιρία να του πεις
πόση μεγάλη σημασία έχει η συσπήρωση. Γιατί αυτό λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση στην Ευρώπη για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες της περιφέρειας και του Νότου. Γιατί όπως εμείς στηρίζουμε τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και εσένα και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και τα 28 κόμματα τα εθνικά έχουν άποψη για την Ελλάδα και ξέρουν ότι χωρίς κυβερνητική σταθερότητα και δύσκολες αποφάσεις δεν ολοκληρώνεται το πρόγραμμα προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας, δεν μένει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ, δεν μπορούμε να αποκαταστήσουμε τις αδικίες και να κάνουμε την Ελλάδα ξανά μια κανονική, θεσμικά ισότιμη χώρα μέσα στην Ευρώπη. Και επίσης ξέρω, Μάρτιν, ότι θα έχεις την ευκαιρία να δειπνήσεις με τον υποψήφιο Δήμαρχο Αθηναίων, τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Γιώργο τον Καμίνη. Είναι ένα ωραίο παράδειγμα η υποψηφιότητα του Γιώργου του Καμίνη στην Αθήνα, όπως και του Γιάννη του Μπουτάρη στην Θεσσαλονίκη. Είναι τα πρόδρομα φαινόμενα, γιατί και στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές το 2010 στηρίξαμε όλοι μαζί, και το ΠΑΣΟΚ και η ΔΙΜΑΡ και άλλες δυνάμεις της κεντροαριστεράς, αυτές τις υποψηφιότητες που νίκησαν και θα ξανανικήσουν τώρα. Όπως νικούν οι υποψήφοι μας σε συνδικάτα, σε ομοσπονδίες, σε επιστημονικούς συλλόγους, σε επιμελητήρια, παντού καταγράφουμε σημαντικές νίκες της ευρύτερης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης και της κεντροαριστεράς. Αυτό πρέπει να μετασχηματίσουμε σε ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση. Αυτό κάνουμε τώρα. Και χαίρομαι γιατί με τη δική σου παρουσία εδώ στην συνδιάσκεψη, μπροστά στους εκπροσώπους που εκφράζουν όλους αυτούς τους φορείς που βλέπεις κάτω από το όνομα και το σύμβολο της ελιάς, έρχεσαι εσύ ως ο υποψήφιός μας να επικυρώσεις αυτό το εγχείρημα και να του δώσεις την ευρωπαϊκή του διάσταση. Με αυτά τα λόγια και με όλη μου την προσωπική και συντροφική αγάπη, σε παρακαλώ να έρθεις στο βήμα. Ευχαριστώ.